άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πόλη της Ορεστιάδας, ανοίγοντας έτσι και επίσημα την αυλαία των εκδηλώσεων του Δήμου Αγγέλων Φως 2018. Άρχισαν οι εκδηλώσεις Αγγέλων Φως στην Ορεστιάδα. Οι τυμπανιστές έδωσαν σήμερα χριστουγεννιάτικο κλίμα από το πρωί στο κέντρο της πόλης με τα κρουστά, το χορό, την ανεβασμένη διάθεση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο σήμερα 15 Δεκεμβρίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Η πόλη της Ορεστιάδας φόρεσε και επίσημα απόψε τα γιορτινά της με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου από το Δήμαρχο Ορεστιάδας Βασίλη Μαυρίδη, ανοίγοντας έτσι την αυλαία των εκδηλώσεων Αγγέλων Φως 2018. Πολλοί ήταν ο κόσμος, δημότες και επισκέπτες που πλημμύρισαν την καταστόλιστη κεντρική πλατεία όπου είχε στηθεί το χωριό των Αγγέλων με πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων και μια σειρά δράσεων που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων στο κλίμα των γιορτινών ημερών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχήν τους 52 σύλλογους και φορείς οι οποίοι συμμετέχουν φέτος με σπιτάκια και με δράσεις στο χωριό των Αγγέλων. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τις 20 και πλέον ομάδες καλλιτεχνικές οι οποίες θα πλαισιώσουν το πρόγραμμα αυτό το 15ήμερο. Να ευχαριστήσουμε την Ένωση Επαγγελματιών η οποία συμμετέχει με επαγγελματίες στη χριστουγεννιάτικη αγορά και καλό είναι να περάσουμε και ένα μήνυμα ότι στηρίζουμε την τοπική αγορά και φυσικά πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ ως πρόεδρος της ΔΚΠΑΟ και εκ μέρους όλου του ΔΣΣ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 
συνδέσουμε όλο αυτό το όμορφο χωριό, το οποίο είναι ένα στολίδι νομίζω για την πόλη μας, για να κάνουμε την πόλη μας πόλο έλξης και για να δώσουμε σε όλους το μήνυμα ότι φέτος τα Χριστούγεννα έχουν προορισμό. Και αυτός ο προορισμός είναι η Ορεστιάδα. Νιώθω περήφανος για τη σημερινή σας παρουσία κάτω από αντίξωες συνθήκες, αλλά άλλη μια φορά αποδεικνύουμε εδώ από την ακριτική Ορεστιάδα ότι δεν μας φτωούν ούτε καιρικά φαινόμενα ούτε οποιαδήποτε άλλη δυσκολία. Όλες αυτές τις μέρες και αυτές τις δύο εβδομάδες που προηγήθηκαν, που ξεκινήσαμε τις φωταγωγήσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις, τις εορταστικές, στις τοπικές μας κοινότητες, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δήμος είναι ενιαίος. Με αποκορύφωμα αυτών των εκδηλώσεων τη σημερινή μέρα, την έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και στον αστικό ιστό της πόλης της Ορεστιάδας. 5, 4, 3, 2, 1, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, Ορεστιάδα! Το μουσικό αισιόδοξο μήνυμα ότι έρχονται Χριστούγεννα έδωσαν στην Ορεστιάδα σήμερα τυμπανιστές, οι οποίοι περιδιάβηκαν λίγες ώρες πριν το άναμα του δέντρου τον κεντρικό δρόμο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για όσους βρέθηκαν στην αγορά, δίνοντας εορταστική νότα στην πόλη. Με ήχους από κρουστά πλημμύρισε το κέντρο της Ορεστιάδας σήμερα το μεσημέρι, όταν η μπάντα τυμπανιστών από τη Θεσσαλονίκη διέσχισε δρόμους και την πλατεία της πόλης, παίζοντας και χορεύοντας σε ρυθμούς με μπόλικη τρέλα. Από τη Θεσσαλονίκη έχουμε έρθει για τις γιορτές σας εδώ και παίζουμε στους δρόμους πόλης. Ωραία, σας αρέσει. Τέλεια είναι, δεν είναι η πρώτη μας φορά. Η μπάντα τυμπανιστών συνέβαλε στο χριστουγεννιάτικο κλίμα των ημερών. Ικανοποιημένοι οι διερχόμενοι κοντοστάθηκαν να παρακολουθήσουν την μπάντα. Αυτό είναι καλό για τα παιδιά να βγουν έξω και να διασκεδάζουν, να χορεύουν. Πάρα πολύ όμορφα, αυτή η μπάντα είναι πάρα πολύ ωραία. Καλές γιορτές σε όλους, με υγεία. Υπέροχη ήταν, υπέροχη. Καλές γιορτές.
Πολύ όμορφη. Πολύ ωραία. Μπράβο. Συγχαρητήρια στα παιδιά που παίζουν. Η πρωτοβουλία του Δήμου. Ευχάριστη. Είναι κάτι θετικό για την πόλη. Πρέπει η πόλη να αναπτύξει αυτό το θεσμό περισσότερο, γιατί συμφέρει για όλους. Για την πόλη, για τα παιδιά, για τη ζωή γενικώς. Είναι ό,τι καλύτερο. Συγχαρητήρια και στον Δήμο, συγχαρητήρια και σε όλους τους διοργανωτές, συγχαρητήρια και στα παιδιά που μετέχουν στην πάντα. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Ορεστιάδας είχαν σήμερα στο Δημαρχείο τα μέλη του Προεδρείου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψής του στο νομό Εύρου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση του βουλευτή Εύρου Αναστάσιου Δημοσχάκη, ο οποίος είναι τομεάρχης απόδημου ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στον Εύρου του Προεδρείου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, τα μέλη της ΠΑΔΕ επισκέφθηκαν σήμερα το Δήμο Ορεστιάδας, όπου είχαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη και παραγωγικούς φορείς του τόπου. Η επίσκεψη στον Εύρο έγινε με πρωτοβουλία του βουλευτή Εύρου Αναστάσιου Δημοσχάκη, που είναι ο τομεάρχης απόδημου ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνει, όπως προείπατε, το πολιτικό οδηπορικό του Προεδρείου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού στη βορειότερη και νεότερη πόλη του κράτους αυτού, στη Νέα Ορεστιάδα, μαζί με τον καλό μας φίλο τον Πρόεδρο της Ένωσης Κατσαμπάνη Παναγιώτη, και πιστεύω ότι αυτό το οδηπορικό, όπως το έχω καταγράψει, ήταν αποδοτικό, ήταν αποτελεσματικό, εκπληρώθηκαν οι σκοποί για τους οποίους σχεδιάστηκε και μάλιστα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα έχουμε συνέχεια, η οποία συνέχεια θα μας εκπλήξει όλους, διότι ήδη έχουμε φανατικούς φίλους πλέον, όπως φάνηκε κιόλας και από την επίσκεψη που πραγματοποιούμε σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου της Νέας Ορεστιάδος, του Βασίλη του Μαυρίδη. Ικανοποιημένος από την επίσκεψη στον Εύρο, δήλωσε ο κύριος Κατσαμπάνης, τονίζοντας ότι έγινε μια καλή αρχή για αλληλοβοήθεια και προβολή του τόπου στο εξωτερικό με τη συμβολή των απόδημων Ελλήνων. Είμαστε εδώ από την Πέμπτη το απόγευμα και έχουμε δει ότι πραγματικά εδώ στον Εύρο, στον νομό Εύρου, υπάρχει πολλή θέληση για πρόοδο. Ήρθαμε για να μάθουμε. Μας κάλεσε ο βουλευτής του νομού, ο κύριος Τάσος Δημοσχάκης, να έρθουμε για να νιώσουμε πραγματικά τι είναι ο τόπος, τι εστί αυτός ο τόπος και τι προσφέρει. Αρχίσαμε μια συζήτηση με τους δήμους, με την περιφέρεια και με τους παραγωγικούς τομείς. Και εδώ σήμερα, στη Νέα Ορεστιάδα, θα μείνουμε μέχρι αργά το βράδυ για να μάθουμε περισσότερα. Είναι μια αρχή αυτή που κάνουμε. Είναι μια αρχή για να κάνουμε μια αλληλοβοήθεια, μια συζήτηση που θα γίνουν πολλές υλικές πράξεις από αυτή τη συζήτηση. Φυσικά, ακόμα μαθαίνουμε για τα αιτήματα του τόπου. Είμαστε ευπρόσδεκτοι και πρόθυμοι να προωθήσουμε αυτόν τον τόπο στο εξωτερικό και τα προϊόντα του και τις βιομηχανίες του και το πολιτιστικό τομέα και τον τουριστικό τομέα, για να μάθει όχι μόνο η υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά όλος ο κόσμος, όλα τα μέρη που είμαστε εμείς, να μάθουν ακριβώς τι εστί Εύρος και να κάνουν τον Εύρο προορισμό ή για επενδύσεις ή για τουρισμό ή για πολιτισμό. Και αυτό νομίζω θα αποδώσει όχι μόνο σήμερα, αλλά μακροχρόνως επί χρόνια και δεκαετίες. Υψηλού συμβολισμού κίνηση χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλης Μαυρίδης την περιοδία στον Εύρο των μελών του Προεδρείου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Η ΠΑΔΕ, αριθμεί 300 και πλέον μέλη, είναι μη κομματική πολιτική ένωση, η οποία συστάθηκε τον Αύγουστο του 1996 με πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης. Σκοπό έχει τη δικτύωση και συνεργασία των ελληνικής καταγωγής βουλευτών και γερουσιαστών, μελών κοινοβουλίων και γερουσιών, αντίστοιχα σε μη ελληνόφωνες χώρες, την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και την ισχυροποίηση των σχέσεων φιλίας μεταξύ του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των κοινοβουλίων των χωρών τους. Με μεγάλη χαρά και αποτελώντας ιδιαίτερη τιμή για μας,
η σημερινή επίσκεψη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνισμού και μάλιστα σε μια κίνηση θεωρούμε υψηλού συμβολισμού την σημερινή τους παρουσία εδώ. Στο πρόσωπο του αγαπητού Προέδρου του κ. Κατσαμπάνη θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να ευχαριστήσω και τον κύριο Δημοσχάκη που ανέλαβε αυτήν την πρωτοβουλία, καταρχήν να μας φέρει σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, έτσι ώστε να αρχίσει ένα πολύ όμορφο ταξίδι που μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική συνεργασία σε πάρα πολλούς τομείς. Θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι πρωταρχικό μέλημα αυτομάτως να ανοίξουν εμπορικές αγορές. Εμείς θέλουμε να δοθεί η ευκαιρία και νομίζω μέσα από αυτή τη σχέση που θεμελιώνουμε σήμερα, αυτό γίνεται, να δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτα τα μέλη του Προεδρείου και να μεταφέρουν αυτή την εμπειρία κυρίως στην ομογένεια για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας, για τις δράσεις που αναπτύσσονται εδώ και για τις τυχόν ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε πάρα πολλούς τομείς. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει όλα να δίνονται σε μία διάσταση καθαρά οικονομικού χαρακτήρα, αλλά μπορεί και μέσα από ανταλλαγές φοιτητών με νέους ανθρώπους να έρθουν να γνωρίσουν ακόμη καλύτερα την ιστορία και από την άλλη, αξιοποιώντας αυτήν την ανδιαφυσβήτητη αγάπη των ομογενών μας για την πατρίδα, να μπορέσουμε να γαλουχίσουμε τέτοιες σχέσεις που να δυναμώσουν αυτούς τους δεσμούς. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να σε ευχαριστήσω θερμά. Ειλικρινά, είναι ύψιστη τιμή για μας η σημερινή σας παρουσία και θεωρώ ότι μπαίνουν οι βάσεις έτσι ώστε στο επόμενο χρονικό διάστημα με νυφαλιότητα και με σωστό σχεδιασμό να έχουμε θετικές εξελίξεις. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Την αξιοποίηση του προγράμματος για τα ανοιχτά κέντρα εμπορίου αναμένει ο Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας, προκειμένου οι παρεμβάσεις που θα γίνουν να αλλάξουν και την εικόνα του κέντρου και των επιχειρήσεων, αλλά και την ψυχολογία των κατοίκων και των επισκεπτών. Ο φάκελος έχει κατατεθεί και σύμφωνα με τη γραμματέα του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλό Μιλωνά, υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για την έγκρισή του. 6 οικοδομικά τετράγωνα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου για την Ορεστιάδα. Ο φάκελος κατατέθηκε με την πρόταση για την πόλη της Ορεστιάδας να περιλαμβάνει 116 επιχειρήσεις πέρα των προτάσεων για τους δρόμους της πόλης. Ο Δήμος Ορεστιάδας με συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Εύρου κατέθεσε την πρόταση χρηματοδότησης για το Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ορεστιάδας, συνολικού προϋπολογισμού 1.803.187 ευρώ με τον ΦΠΑ. Είναι ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι επιδοτούμενο μάλλον 100% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά τον εμπορικό κόσμο και μάλιστα είναι συγκεκριμένος ο χώρος παρέμβασης και είναι δικαιούχος είναι ο Δήμος, και συνδικαιούχος είναι ο Εμπορικός Σύλλογος, εάν υφίσταται σε μία πόλη, ή το Εμπορικό Επιμελητήριο. Εμείς λοιπόν σε συνεργασία με τον Δήμο ξεκινήσαμε να κάνουμε αυτό το όμορφο έργο. Πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ σωστή, μια πολύ όμορφη δουλειά. Ο χώρος παρέμβασης είναι συγκεκριμένος και μάλιστα σύμφωνα με τις οδηγίες είναι 400 στα 400 μέτρα και από κοινού επιλέξαμε μια συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, η οποία να είναι εμπορική περιοχή, γιατί κατεξοχήν το 80% των επιχειρήσεων που πρέπει να κάνουν αιτήσεις πρέπει να είναι εμπορικές. Αφού λοιπόν επιτευχθεί αυτός ο στόχος των 80 επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης, από εκεί μετά, εκτός του εμπορικού κόσμου, μπορούν να εγγραφούν και εστίασης, καφέ, φαρμακεία κλπ. Εμάς λοιπόν η δική μας περιοχή, η οποία ορίστηκε κατόπιν απόφασης από κοινού με το Δήμο, είναι από την οδό Κωνσταντινουπόλεως, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως μέχρι την Εμμανουήλ Ρήγα και τη Σωτηρίου Τσερκέζη και από εκεί μέχρι την Αναγεννήσεως και μέχρι την Εμμανουήλ Ρήγα κάτω. Είναι τρία οικοδομικά τετράγωνα από τη μία πλευρά. Στη μέση βέβαια η Βασιλέως Κωνσταντίνου εννοείται, ο πιο κεντρικός δρόμος της πόλης, και από την άλλη είναι άλλα τρία.
Οι γραμματέας του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Φιλιό Μιλωνά, είναι αισιόδοξοι για την έγκριση του φακέλου. Και αυτή τη στιγμή έχει κατατεθεί η πρόταση με 116 επιχειρήσεις και μάλιστα επειδή αυτό αξιολογείται βαθμολογικά, η πρότασή μας κατεβαίνει με 10. Που σημαίνει ότι είναι ελάχιστες ελάχιστο το περιθώριο το να μην εγκριθεί. Κατατέθηκε την περασμένη Παρασκευή, περιμένουμε την έγκρισή του για να προχωρήσουμε. Οι παρεμβάσεις αφορούν και σε εργασίες που θα γίνουν από το Δήμο, όπως αναπλάσεις αλλά και στις βιτρίνες επιχειρήσεων. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν αφορά την εξωτερική όψη των καταστημάτων. Αναδιάρθρωση, αναβάθμιση, δεν ξέρω πείτε το όπως θέλετε, της εξωτερικής όψης των καταστημάτων. Δεν γίνεται όχι παρέμβαση μέσα στα καταστήματα, μόνο την εξωτερική όψη. Οι παρεμβάσεις οι οποίες αναγκαστικά πρέπει να γίνουν, δεν επιλέγουμε, είναι συγκεκριμένα. Αφορά ή τέντες ή σκίαστρα, αυτά τα που φαίνονται λίγο, που είναι διάφανα, ή τέντες, ομοιόμορφες βέβαια, έτσι, στις περιοχές παρέμβασης, θα είναι όλα ομοιόμορφα. Ή τέντες ή αν μπορεί ένα βάψιμο ή ανθοστήλες ή φωτισμός εξωτερικός. Επίσης μπορούμε να κάνουμε πινακίδες ή ξύλινες, ή από αλουμίνιο. Αυτές είναι συγκεκριμένα. Αυτά είναι τα οποία είναι και βέβαια κατ' επέκταση, αν θέλουμε, μπορούμε, θα εξαρτηθεί και από το μέγεθος των χρημάτων που θα δοθεί ανά επιχείρηση και αν θα περισσέψει κάτι, πλέον μπορούμε να κάνουμε και να προχωρήσουμε σε λίγο παραπάνω. Τι είναι αυτό? Ένα πίνακας όπου θα είναι μέσα όλες οι επιχειρήσεις, τύπου αφής, ούτως ώστε αν κάποιος επισκέπτης φτάσει στην πόλη μας και θελήσει να ψάξει να βρει κάτι, θα υπάρχει, φαντάζομαι, φωτεινός πίνακας στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να βρίσκει αυτό που θέλει. Νομίζω ότι μπορεί να είναι μακροπρόθεσμο σαν ιδέα αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ιδέα, δεν είναι κάτι που υλοποιείται για να ξέρουμε, αλλά είμαι σίγουρη όμως ότι θα γίνει κάτι όμορφο. Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που και ο Δήμος θα κάνει πράγματα τα οποία θα ομορφύνουν την πόλη, νομίζω ότι θα αφήσουμε κάτι καλό πίσω μας. Θα είναι κάτι όμορφο, θα αλλάξει και λίγο η ψυχολογία του κόσμου και η δική μας, γιατί όχι. Και πιστεύω ότι θα γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ακόμη μια δωρεάν θεατρική παράσταση σε απευθείας σύνδεση με το Εθνικό Θέατρο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι κάτοικοι της Ορεστιάδας. Πρόκειται για τη θεατρική παράσταση «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», η οποία θα μεταδοθεί στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας το ερχόμενο Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ σε συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου με τη Βουλή των Ελλήνων. Στην δεύτερη παράσταση με χριστουγεννιάτικο θέμα θα προχωρήσει η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας σε συνεργασία με το Εθνικό Θέατρο και τη Βουλή των Ελλήνων. Η παράσταση θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση με το Εθνικό Θέατρο το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Πολιτιστικό Πολυκέντρο Ορεστιάδας. Έχουμε στη συνέχεια της συνεργασίας που έχουμε με το Εθνικό Θέατρο και με τεχνική υποστήριξη από το κανάλι της Βουλής. Έχουμε λοιπόν στις 15 του μηνός Δεκεμβρίου, το Σάββατο, στις 8.30 ώρα, στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο, σε απευθείας σύνδεση με το Εθνικό Θέατρο, την παράσταση «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία». Μία παιδική παράσταση, αλλά είναι σε στυλ musical, σε μία διασκευή του Jack Thorn και μία πρωτότυπη μουσική του Θοδωρή Οικονόμου. Είναι μία πολύ αξιολογική παράσταση, υψηλού επίπεδου, και για μικρούς και για μεγάλους, και έχουμε μία πρώτη τάξη ως ευκαιρία, όλοι οι δημότες ή όσοι επιθυμούν, μετά την γιορτή που θα διεξαχθεί εδώ στην κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, να παρακολουθήσουν μια παράσταση από το Εθνικό Θέατρο. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό και το θέμα «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία». Φυσικά η είσοδος είναι δωρεάν και να πούμε ότι υπάρχει και συνέχεια όσον αφορά τις παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου, οι οποίες θα μεταδίδονται απευθείας στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις και ο καιρός. Καλό σας βράδυ.